Η Ιταλική εφημερίδα La Repubblica αναφέρει ότι η Εύα Καϊλή προσπάθησε να εξαφανίσει στοιχεία μετά τη σύλληψη του συντρόφου της Φραντσέσκο Τζόρτζη, όπως αποδεικνύεται από τα τηλεφωνήματα που έκανε αμέσως μετά και τα όσα είπε ως τώρα στις βελγικές αρχές. Στην πρώτη κατάθεσή της στους ανακριτές, η Ελληνίδα Ευρωβουλευτής και πρώην Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ισχυρίστηκε ότι αφού συνελήφθη ο σύντροφός της, μπήκε στο γραφείο του, έψαξε τα πράγματά του για να καταλάβει γιατί συνελήφθη. Η Καϊλή βρήκε τη βαλίτσα, καθώ και να ανυπολογιστεί και ένα τηλέφωνο. Όπω αναφέρει, έτσι τηλεφώνησα στον πατέρα μου που ήταν με το μωρό. Του ζήτησα να έρθει να πάρει τη βαλίτσα. Ήταν μια βαλίτσα για τον παντσέρι που κρατούσε ο άντρα μου στο σπίτι. Ήξερα ότι ο πατέρα μου θα πήγαινε στην κόρη μου, γιατί είχα βάλει μπιμπερό στη βαλίτσα που είχε πάρει. Αμέσω μετά, η Καϊλή προσπάθησε να τηλεφωνήσει στον πρώην Ευρωβουλευτή και συνδικαλιστή Παντσέρη και του φίλου του, αλλά δεν τον βρήκε. Οπότε προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον Ταραμπέλ και την Μαρία Αρένα. Οι επιμέρους παραδοχές της Καϊλή, η οποία απορρίπτει τις καταγγελίες για διαφθορά, αφορούν τα χρήματα. Η Βαλίτσα διαβεβαίωσε πως ανήκε στον Παντσέρι προσθέτοντας ωστόσο ότι υπήρχε μια άλλη τσάντα που περιείχε χρήματα. Ήταν αυτά που είχε δανειστεί ο Τζόρτζι για το ακίνητο. Το ζευγάρι είχε μόλι αγοράσει ένα διαμέρισμα με το δάνειο στο όνομα τη Καϊλή, η οποία πληρώνει το ενίκιο και την εργασία, ενώ τα μετρητά ήταν η σφορά του συντρόφου τη. Στην τσάντα υπήρχαν 50 ή 60.000 ευρώ, όπω αναφέρει. Η Εύα Καϊλή εστίασε επίση, σύμφωνα με την Ιταλική Εφημερίδα, στο έργο τη στι Βρυξέλλε και στο Στρασβούργο ω πρώην Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πώ αυτό επηρεάζει τα συμφέροντα του Εμμυράτου. Όπω είπε, κάθε αντιπρόεδρο έχει ένα χαρτοφυλάκιο. Το δικό μου ήταν στη Μέση Ανατολή 15 χώρε. Η Καηλή επέμεινε ότι δεν είχε σκεφτεί ποτέ την προέλευση αυτών των χρημάτων. Μόνο όταν την συλλάβανε κατάλαβε ότι όχι, δεν ήταν κάτι φυσιολογικό.